δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα πάμε σε μια ενδιαφέρουσα παράσταση, πρωτότυπη, τουλάχιστον έτσι είναι το άκουσμα, Σέρα, η ψυχή του πόντου. Παράσταση η οποία θα ανέβει στο πνευματικό κέντρο της Πτολεμαΐδας την Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή. Θα συνομιλήσουμε με την πρωταγωνίστρια της παράστασης και δημιουργό, θα έλεγα, την κυρία Χρύσα Παπά, την οποία έχουμε στο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Θα μας δώσετε το στίγμα της παράστασης, πώς αυτή δημιουργήθηκε. Ναι, να σας πω πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν άκουσα καλά, στην Πτολεμαΐδα παίζουμε το Σάββατο στις 26 και στην Κοζάνη την Κυριακή στις 27. Ωραία. Γιατί έγινε κάποια στιγμή ένα μπερδέμα με τα δελτία τύπου, ενδεχομένως να έχετε δει κάτι έτσι. Άρα το Σάββατο λοιπόν στο πνευματικό κέντρο της Πτολεμαΐδας και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στην Κοζάνη. Ωραία. Θα πω ότι είναι δεύτερη φορά που ερχόμαστε, τι εννοώ, ότι είχαμε έρθει και το Μάιο με την ίδια παράσταση, μέσα του Μάη τώρα που μας πέρασε. Και είμαι πολύ χαρούμενη που ξαναερχόμαστε σε αυτά τα μέρη. Εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ, έχω και πολλούς φίλους μου εκεί και στην Πτολεμαΐδα και στην Κοζάνη. Πρόκειται λοιπόν για την παράσταση «Σέρα, η ψυχή του πόντου» του Γιάννη Καλπούζου, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημά του. Και είναι μια ερωτική και οικογενειακή ιστορία που ξεκινάει το 1915, ολοκληρώνεται το 1962. Εγώ παρουσιάζομαι στη σκηνή, είναι μονόλογος, αυτό είναι σημαντικό να πούμε, παρουσιάζομαι στη σκηνή ως η Λεμονιά, η κόρη του πατέρα της ιστορίας, για να αφηγηθώ την ιστορία του πατέρα μου. Σε αυτή την μια μισή ώρα που διαρκεί η παράσταση, υποδύομαι μέσα 12 διαφορετικούς ρόλους και αυτό που την πραγματικότητα βλέπουμε είναι πως οι ζωές των ανθρώπων που αγαπιούνται, ερωτεύονται, ζουν την καθημερινότητα όπως όλοι μας, αυτά δεν αλλάζουν στις εποχές των ετών. Αυτό που αλλάζει και είναι πολύ σημαντικό όμως, επηρεάζονται οι ζωές τους απολύτως και δεν γίνεται αλλιώς από τα τόσο σημαντικά ιστορικά γεγονότα που διαδραματίζονται τότε, που τι είναι αυτά, είναι η σφαγή των Αρμενίων, είναι η γενοκτονία των Ποντίων και είναι αργότερα τα βασανιστήρια των Ποντίων στη Σοβιετική Ένωση. Ουσιαστικά μέσα από αυτή την ερωτική κατά τα άλλα ιστορία μπορεί κανείς να δει και την ιστορική διαδρομή της προσφυγιάς των Ελλήνων της Ανατολής, του Πόντου. Οι παραστάσεις αυτές κάνουν ταξίδι στην Ελλάδα και θα βρεθούν και στην περιοχή μας. Ακριβώς. Είναι η τρίτη μας χρονιά φέτος και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Τα προηγούμενα δύο χρόνια η βάση ήταν κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και πολύ λίγες πόλεις όσο προλαβαίναμε από χρόνο. Και φέτος έχει ξεκινήσει η παράσταση την πανελλαδική της περιοδία και την ευρωπαϊκή περιοδία, γιατί ξεκινήσαμε λίγο να πηγαίνουμε, τώρα θα ξεκινήσουμε στο Νοέμβρη δηλαδή, να ταξιδεύουμε την παράσταση και εκτός συνόρων. Και είναι σπουδαίο για εμάς να πάμε να πούμε αυτή τόσο σπουδαία και τρυφερή και σκληρή βεβαίως ιστορία σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνω ότι τα μηνύματα έχουν να κάνουν με πόνο, με δράμα, με μια ιστορία θλίψης. Αυτό είναι μια ιστορία που γιορτάζει το μεγαλείο της ζωής μέσα από τον δρόμο. Αυτό έτσι λέω πάντα, γιατί μου αρέσει και με εκφράζει απολύτως. Μια ιστορία λοιπόν που γιορτάζει το μεγαλείο της ζωής μέσα από τον δρόμο της ανθρωπιάς και της επανθρωπιάς και το μεγαλείο της συγχώρεσης επίσης. Είναι ένα έργο που είναι γεμάτο και συγκίνηση και τρυφερότητα και έρωτα και αγάπη και όλη αυτή τη γλύκα της ζωής και παράλληλα ή ταυτόχρονα δυστυχώς και πολύ πόνο και εξορία και πόλεμο είναι όλα μαζί με μια πάρα πολύ ωραία κάθαρση που έρχεται στο τέλος. Είναι όλο, είναι όχι απ' όλα, έχει και πολύ γέλιο και πολύ κλάμα. Ναι, είναι συστατικά άλλωστε της ζωής. Αναπόφευκτα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλή επιτυχία στην παράσταση. Εγώ ευχαριστώ. Θα σας περιμένω με μεγάλη χαρά και ευχαριστώ και την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη για την τιμή. Ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.